Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Συνεχίζοντας με τις παρουσιάσεις των νέων συσκευών της Samsung, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε και το A41, την δεύτερη από τις δύο νέες συσκευές της σειράς Α της Samsung. Unboxing εδώ δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε καθότι η Samsung δεν μας έστειλε την εμπορική συσκευασία, οπότε θα προχωρήσουμε απευθείας να κάνουμε ένα hands-on να δείτε πώς είναι η συσκευή, πώς αποδίδει στην πράξη και αν θέλετε να δείτε. Αν αποφασίσετε να αποκτήσετε τη συσκευή, θα ανακαλύψετε μόνοι σας ποια είναι τα περιεχόμενα του κουτιού. Η συσκευή ανήκει στην μεσοχαμηλή κατηγορία τιμής και ομολογώ ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν περίμενα να δω σε ένα smartphone το οποίο κοστίζει 300 ευρώ, 319 ευρώ για την ακρίβεια στην ελληνική αγορά. Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η οθόνη, είναι η Infinity U οθόνη με διαγώνιο 6,1 σύνσας, η οποία όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ μικρά περιθώρια και βοηθάει πάρα πολύ ώστε να διατηρηθούν περιορισμένες οι διαστάσεις της συσκευής, με αποτέλεσμα το A41 να έχει πάρα πολύ ευχάριστο κράτημα. Νομίζω να είναι από τις μια πολύ βολική συσκευή, η οποία έχει αρκετά μεγάλη οθόνη, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού πολύ άνετα. Σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση, εδώ βλέπουμε ότι η οθόνη είναι επίπεδη, η πλάτη είναι αυτή που είναι κυρτή, μπροστά έχουμε γυαλί, πίσω και το σώμα είναι πλαστικό, ενώ σε ό,τι αφορά τις αποχρώσεις, εδώ η Samsung έχει ακολουθήσει, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται στην κάμερα, κάνουν εδώ η συσκευή, έχει ένα πρισματικό εφέ, το οποίο βλέπετε έτσι όπως αλλάζω την κλίση, αρχίζω και φαίνεται τα χρώματα του ουράνιου τόξου εδώ πως αναλύεται το λευκό το χρώμα, ενώ έχει αυτές εδώ τις επιφάνειες οι οποίες έχουν διαφορετική ανακλαστικότητα και κάνουν έτσι ένα πάρα πολύ όμορφο εφεδάκι. Τρεις αποχρώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά, η Prism Crash Blue, η White και η Blue, η οποία έχω εδώ στα χέρια μου. Ομολογώ ότι μου αρέσει πάρα πολύ το design της συσκευής και μου αρέσει και πάρα πολύ και η αίσθηση της συσκευής στο χέρι μου. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε τόση ώρα που περιστρέφω την συσκευή, δεν υπάρχει πουθενά αναγνώστης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και αυτό γιατί ο αναγνώστης των δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι ενσωματωμένος στο γυαλί, κάτι που επίσης δεν συναντάμε συχνά σε συσκευές αυτής της κατηγορίας τιμής. Ο αναγνώστης δαχτυλικών αποτυπωμάτων είναι προφανώς οπτικής τεχνολογίας, αλλά όπως βλέπετε είναι αρκετά γρήγορος και πολύ εύστοχος στην λειτουργία του. Πριν πάμε στο εσωτερικό, να μιλήσω λίγο να δούμε και τι έχει γύρω-γύρω η συσκευή. Από την πάνω μεριά βλέπουμε δεν έχει τίποτα, έχει μόνο ένα μικρόφωνο. Στη δεξιά πλευρά είναι το rocker για τη ρύθμιση της έντασης και το power button. Το power button είναι προγραμματιζόμενο. Με διπλό tap εργοστασιακά θα σας ανοίξει την εφαρμογή της κάμερας, όμως μπορείτε να προγραμματίσετε την λειτουργία του και να ξεκινήσετε εσείς κάποια άλλη εφαρμογή της αρεσκίας σας. Από κάτω εδώ έχουμε την γρίλια για το μεγάφωνο, ακόμα ένα μικρόφωνο. Την θύρα USB Type-C για την φόρτιση και ομολογώ ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Samsung έχει αρχίσει πια σε όλες τις συσκευές της ανεξαρτήτως κατηγορίας τιμής να χρησιμοποιεί θύρες USB Type-C, ενώ δίπλα υπάρχει το mini jack για τη σύνδεση ενσύρματων ακουστικών. Και τέλος, από την αριστερή μεριά εδώ είναι η υποδοχή για τη SIM, μάλιστα η συσκευή είναι και dual SIM, ενώ εναλλακτικά μπορείτε αν θέλετε να επεκτείνετε και την εσωτερική μνήμη. Και μια και μίλησα για τη μνήμη, το A41 έρχεται με 64 GB αποθηκευτικού χώρου, 4 GB μνήμης RAM, ενώ το επεξεργαστής είναι ο P65, ο Helio της MediaTek. Το hardware δεν είναι το πιο ισχυρό που υπάρχει, αλλά ομολογώ ότι εξασφαλίζει στην συσκευή ικανοποιητικές επιδόσεις. Σε ό,τι αφορά το software τώρα, το A41 έρχεται με το One UI και Android 10, οπότε προσφέρει μια ενιαία εμπειρία χρήσης. Αν είσαστε χρήστης κάποιας παλιότερης συσκευής Samsung, το περιβάλλον και όλα τα χαρακτηριστικά θα σας φανούν πολύ οικεία. Εγώ ανάμεσα στα χαρακτηριστικά τα οποία ξεχώρισα είναι οι ειδοποιήσεις τύπου Edge. Εργοστασιακά αυτές αφορούν την εφαρμογή των μηνυμάτων, αλλά μπορείτε να αλλάξετε εσείς ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν τις ειδοποιήσεις. Εδώ οι εφαρμογές Edge, όπου μπορούμε να βάλουμε εδώ τα διάφορα shortcuts για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση από το πλάι στις αγαπημένες μας εφαρμογές. Η Always On οθόνη, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια οθόνη η οποία είναι
τύπου AMOLED, και αυτό είναι το επόμενο χαρακτηριστικό το οποίο μου αρέσει και δεν συναντάμε πάρα πολύ συχνά, το γεγονός ότι δεν έχουμε μόνο απλά μια συσκευή με οθόνη 6,1 ιντσών, αλλά έχουμε μια συσκευή με οθόνη τεχνολογίας AMOLED και ό,τι αυτό συνεπάγεται σε ό,τι αφορά την απόδοση των χρωμάτων και την ποιότητα της απόδοσης του μαύρου. Επίσης εδώ υπάρχει ο Game Launcher για να σας δώσει καλύτερες επιδόσεις ό,τι αφορά το gaming, και σε αυτό το σημείο θα πέσει και ένα κλιπάκι για να δείτε πώς αποδίδει η συσκευή στο gaming. Αφήνοντας το gaming στην άκρη, να μιλήσουμε λίγο για τις κάμερες. Η συσκευή έχει, όπως βλέπετε, τριπλή διάταξη στην πλάτη, με τον κύριο αισθητήρα να είναι στα 48 MP. Υπάρχει μια δεύτερη κάμερα με βρυγόνιο φακό με αισθητήρα στα 8 MP και μια τρίτη κάμερα, η οποία είναι γνωστή κάμερα για την καταγραφή των δεδομένων βάθους πεδίου, με αισθητήρα των 2 MP, ενώ η selfie cam, η οποία βρίσκεται στο κέντρο εδώ με την οπή τύπου water drop, είναι στα 25 MP. Το περιβάλλον της κάμερας είναι το γνωστό της Samsung, με τα photo, video, live focus, more εδώ, pro panorama, food, Bixby Vision κτλ. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουν και διάφορα δείγματα από τις κύριες κάμερες, από την selfie cam, από το βίντεο, για να μπορέσετε να σχηματίσετε μία εικόνα για το πώς αποδίδει η κάμερα, η συσκευή στη φωτογραφία και στο βίντεο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αυτονομία, το Α41 ενσωματώνει μπαταρία 3.500 mAh, ενώ υποστηρίζει ταχεία φόρτιση των 15W. Ομολογουμένως η μπαταρία δεν είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει. Το γεγονός ότι έχει συσκευή AMOLED οθόνη υποστηρίζει και Dark Mode θα σας βοηθήσει να πάρετε κάποιες επιπλέον ώρες χρήσης, όμως η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται σχετικά προσεκτική χρήση για να σας βγάλει μία ημέρα χωρίς να χρειαστεί να ανατρέξετε στον φορτιστή. Συνολικά πάντως εγώ θα έλεγα ότι έχω μείνει ευχαριστημένος από το Α41, μου έχει κάνει θετική εντύπωση και σχεδιαστικά αλλά και σε ό,τι αφορά τις ευκολίες που προσφέρει το user interface. Ενώ κλείνοντας, θα αφήσουμε να παίξει και ένα δείγμα από βίντεο για να δείτε πόσο ωραία είναι η AMOLED οθόνη της συσκευής στην αναπαραγωγή του βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και γραφτείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για ό,τι ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, να είστε όλες και όλοι καλά.